θα δώσω αμέσω μετά το λόγο στον Άρη Σπίνο που έχει και ρεπορτάζ και αποκλειστικέ πληροφορίε από την έναρξη τη δίκη σήμερα του Μύχου και των υπολείπων μερικών από του 200. Οι 200 άφαντοι, έτσι. Άφαντοι. Άριο λόγο σε σένα να πω εισαγωγικά, αν δεν κάνω λάθο, ότι και κλεισμένων των θυρών ο, θα διεξαχθεί, διεξάγεται η δίκη. Που έχει και αυτό το νόημά του. Θα διεξαχθεί, ναι, και κλεισμένων των θυρών και αυτό θα μου επιτρέψει να σου πω, Αντρέα Καψαμπέλη, είναι το μελανό σημείο αυτή τη υπόθεση. Να τα πάρουμε όμω από την αρχή τα πράγματα. Φάνηκε ότι υπάρχουν δικαστέ στην Αθήνα. Ο πρόεδρο τη ΕΔΑ αρνήθηκε το αίτημα αποχή που κατέθεσαν οι δικηγόροι για να μην ξεκινήσει η δίκη και του είπε ότι η δίκη θα ξεκινήσει ό,τι και να κάνετε. Και αν δεν πάρετε άδεια από το συλλογό σα, θα διορίσω από τη λίστα των δικηγόρων. Mm -hmm. Εδώ πρέπει λοιπόν να απονύμουμε τα εύσημα στην έδρα του δικαστηρίου. Όμω πρέπει τα ένθιμα αυτά να τα πάρουμε πίσω, γιατί δέχτηκε το αίτημα να γίνει και το θυρών. Τι σημαίνει αυτό, σημαίνει ότι δεν θα έχει καμία δημοσιότητα η δίκη αυτή. Και εδώ γεννάται ένα παράδοξο. Το αίτημα για κεκλεισμένο το θηρών τη δίκη δεν ήταν από τους κατηγορούμενους παιδοβιαστές. Αλλά... αλλά, από τους συνηγόρους της μητέρας που φωνάζει ότι είναι αθώα. Mm -hmm. Και όπω μου είπαν άνθρωποι που έχουν πολύ μεγαλύτερη εμπειρία ή μου, η μητέρα θα ήταν εκείνη που θα ήθελε να έχει κάμερε μέσα στην αίθουσα και όχι να γίνει και κλεισμένο των θυρών για να αποδείξει την αθότητά τη. Εδώ υπάρχει ένα ερωτηματικό. Να σου πω όμω κάτι που έγινε σήμερα αντιληπτό και από μένα, φαντάζομαι και από του περισσότερου ή όλου του δικαστικού συντάκτε, γιατί είχε γίνει μια αθόρυβη ενέργεια όλων των προφυλακισμένων που δεν πήραμε χαμπάρι. Σα θυμίζω ότι για την υπόθεση αυτή είχαν συλληφθεί και προφυλακιστεί 26 άτομα. Σήμερα με χειροπέδες στο Εδέλιο πήγαν 6. Οι 20 έχουν αφαιθεί ελεύθεροι. Τι λες τώρα. Όπως σας το λέω. Οι 20 έχουν αφαιθεί Ήραμε, έχουμε ελεύθεροι. Έχουμε το πινάκι να δούμε και την εικόνα μιας και το λέει ο Άρης. Που δείχνει ποιοι είναι ορισμένοι από του κατηγορούμενου, αλλά τώρα μα λέει Βόμβα ο Αρισπίνο. Το, το πινάκι αυτό είναι το έκθεμα που είναι στην είσοδο κάθε ε, δικαστηρίου ναι. με του 26 κατηγορουμένου. Ναι. Ο Μίχο, ο Σοφιανίδη και ο Πρωτο. Τα ονόματα αυτά δεν να σα πω ότι έχουν ανακοινωθεί με εισαγγελική διάταξη και, και με τι φωτογραφίε και έχουν εγώ. δοθεί στη δημοσιότητα. Μεταξύ αυτών και ο Ντόβα, ο διεθνή διαιτητή. Αλφα yeah. Εθνικής. Yeah. Άρα, το θέμα είναι ότι είναι... μεταξύ αυτών τα μεγάλα ονόματα δεν υπάρχουν. Πρόσεξε όμω τώρα... Αυτό είναι το μεγάλο θέμα. Πρόσεξε, τίθεται ένα ερώτημα από την κοινή γνώμη. Η υπόθεση αυτή θα συγκαλυφθεί. Η απάντησή μου, και σας λέω με στεναχώρια, έχει ήδη συγκαλυφθεί. Από του 26, οι 20 είναι εκτό χειροπέδων. Μόνο οι 6 πήγαν με χειροπέδες στο, ευόλιο, εκ των οποίων, στο εδόλιο, εκ των οποίων οι 2 είναι η μητέρα... Και ο Μίχος. Οι άλλοι τέσσερις, η πλέμπα, χειροπέδες. Άρα, για μια τέτοια δίκη που ταλάνισε την Ελλάδα επί μήνες, έκρινε η ελληνική δικαιοσύνη ότι αυτοί έπρεπε να αφαιθούν ελεύθεροι πριν καν λήξει το 18 ο της προφυλάκηση. Πριν λήξει το 18 Πρέπει να σας 15 πω... 15 μήνες έχουν περάσει, νομίζω. Το 18 μήνο λήγει τον Απρίλιο. Μάλιστα. Αυτό όμω που είναι προ τιμή τη δικαιοσύνη, γιατί εδώ πρέπει να τα πούμε όλα και α πονέσουν μερικοί, <Και> είναι ότι τρέχει η δίκαια αυτή και θα διεξάγεται τρει φορέ την εβδομάδα, Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή. Και είπε ο πρόεδρο ότι σε δύο μήνε θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία. Okay. Αυτό είναι το θετικό. Το αρνητικό όμω, επαναλαμβάνω, είναι ότι γίνεται και κλεισμένο των θυρών. Θα ακουστούν ονόματα εκεί μέσα, που εμεί δεν θα τα μάθουμε ποτέ. Και κοιτάξτε τώρα τι παραμύθι θα γίνει θα βγαίνει ο καθένα δικηγόρο από την αίθουσα και θα πλάθει παίζοντα το δικό του παιχνίδι. Θα ακούγονται ονόματα που μπορεί να μην ακούγονται, αλλά θα λέμε ότι ακούστηκαν. Θα διαδραματίζονται σκηνέ που δεν θα τι δούμε. Και θέλω να σα πω και κάτι που εμένα δεν μου άρεσε καθόλου. Η μητέρα τη ανήλικη μπήκε στο δικαστήριο με χειροπέδε, είναι μία από τι έξι. Χαμογελαστή, ήρεμη, να παρακολουθήσει με ευπρέπεια την δίκη και να αποδείξει την αθωότητά της. Τίποτα δεν προμήνει την επίθεση με πρόθεση λιτζαρίσματος που θα έκανε στον Ηλία Μίχο όταν αυτός μπήκε στο δικαστήριο. Θέλω να σας πω ότι ο ρόλος του δημοσιογράφου κύριε Καψαμπέλη δεν είναι να λέει ένα και ένα πόσο κάνουν, αλλά να θρίζει και το νόημα του περιεχομένου μιας πρόσθεσης ή μιας αφαίρεσης. Εμένα αυτή η δίθεν επίθεση της μητέρα δεν μου άρεσε. Θεωρώ ότι είχε θεατρικά στοιχεία και θέλω να σας πω επίσης ότι οι φωνές που ακούσατε απ' έξω ήταν ανθρώπων υπερασπιστών της μητέρα. Θεμητό το ακούω πάντω αυτό. Εν πάση περιπτώσει. Όχι, θεμητό ένα λεπτάκι. Θεμητό γιατί ακούγεται. Η μητέρα είναι κατηγορούμενη. Και σύμφωνα με το βούλευμα, οι κατηγορίε σε βάρος της είναι τραγικέ. Έω ολέθριε. Και όλοι έχουν άρει, το ξέρει καλύτερα από μένα, το τεκμήριο όπω και τα ονόματα που δείξαμε. Άπαντε μισό λεπτό Παρακαλώ. να το διευκρινίσουμε. Γιατί δεν υπάρχει καμία παρανόηση όπω οφείλουμε και έτσι νιώθουμε ότι όλοι έχουν το τεκμήριο της αθωότητας δεν δηλαδή, σημαίνει ότι ο οποιοδήποτε κατηγορούμενος από το πιο βαριά κατηγορούμενο έως το πιο off, έτσι, light κατηγορούμενο ότι είναι ένοχος στο δικαστήριο Προφανώς. και πάνω, θα πρέπει να πάει σε δεύτερο βαθμό. Ξεκάθαρα πράγμα. Γι' αυτό γίνεται και δικαστήριο. Ακριβώς. Και, και ούτε να πω, σωστά. Όχι βέβαια. Έτσι. Το ρεπορτάζ. Και, πάνω, και μπάς περιπτώσει η μητέρα είναι εκείνη η οποία λέει ότι εγώ είμαι αδίκος μέσα. Έχω το ακου... Όλοι το λένε αυτό. Ε, ο Μίχος δεν το λέει. Πλην του Μίχου. Και 26 το λένε αυτό. Yeah. Οι δικαστέ όμω που με ενδείξει του παρέπεψαν έχουν άλλη άποψη. Right. Στο δικαστήριο θα κριθεί. Right. Θέλω να σα πω δε ότι αυτοί που φωνάζουν ήταν υπέρ τη μητέρα και κατά των υπολείπων. Δηλαδή, εάν είναι πολύ ορθά το λε, να κάνουμε κι εμεί μια δίκη εδώ, να πούμε υπέρ κάποιου και κατά άλλου. Δεν είναι έτσι. Οφείλουμε να αφήσουμε τη δικαιοσύνη ενώπιον του ελληνικού λαού να κρίνει. Right. Ξέρετε, κύριε Καψαμπέλη, και τελειώνω, οι δίκε γίνονται εν ονόματι του, του λαού. Μάλιστα. Σε μία δίκη που συγκλονίστηκε όλη η Ελλάδα επί μήνες. και την κουβεντιάζουμε όλοι για απονομή δικαίου, το τελευταίο που θα έπρεπε να γίνει είναι να γίνει και κλεισμένον Συμπονώ, το θηρόν. Αφήνει υπονοούμενα Συμπονώ, πάρα πολύ. Συμφωνώ απολύτω. Πάντω για μένα έρχομαι, Ανδρέα και Κωνσταντίνε, σε εσά, αλλά θέλω να δούμε γιατί για μένα το μείζον η μεγάλη εικόνα είναι ότι. Πρώτον, μα είπε ο Άρης Δόνδα, ότι οι 20 έχουν αφαιθεί ελεύθεροι πριν συμπληρωθεί το 18 μήνο. Αθώοι, αθώοι, εντάξει. Κατά τεκμήριο αθώοι μέχρι ε, Α, αλλά έχουμε και άλλους 200 οι οποίοι τους χάσαμε. Μας έλεγαν ότι θα τους πιάσουμε όλους. Θυμάστε τις διαβεβαιώσεις. Όλοι λέει θα συλληφθούν, θα προσαχθούν και θα δικαστούν. Και επειδή είναι και ονόματα που έχουν καταγγελθεί ότι είναι ονόματα της καλής πολιτικής και δημόσιας uh, κοινωνίας και ζωής. Τεράστια τα ερωτήματα